αυτή. Ο ρόλος μου είναι να συνδράμω όσο μπορώ στο έργο του Ορέστη Τάση, δηλαδή σε πολύ απλά πράγματα, όπως παραγωγές που ίσως δεν αντέχουν για να γίνουν από το Θεσσαλικό Θέατρο, να βρίσκουμε ανθρώπους με άλλες παραγωγές και το Θεσσαλικό Θέατρο να καρπώνεται μέρος αυτής της πρωτοβουλίας για αυτή ή την άλλη παράσταση. Επίσης, να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις, τα παιδιά της Θεσσαλίας, να βρεθεί ένας τρόπος να κινητοποιηθούν, γιατί όπως εγώ βρήκα την πόρτα ανοιχτή εκείνη την περίοδο στο Θεσσαλικό Θέατρο και το Θεσσαλικό Θέατρο μου άνοιξε την πόρτα και παράλληλα την δίωδο, έτσι το πόρτο Θεσσαλικό Θέατρο που πρέπει να γίνει ο φωτεινός οδηγός για τα νεότερα παιδιά. Επίσης, θα ήθελα να παρακαλέσω την πολιτεία να δώσει χρήματα αφού ικανοποιήσει τα αιτήματα των Λαρισαίων και των Θεσσαλών γενικότερα από τις πλημμύρες και από όλα αυτά που έχουν συμβεί, να φτιάξει το θέατρο, γιατί το θέατρο είναι πολύ σημαντικό πράγμα για την Λάρισα. Χαίρομαι που άνοιξε το αρχαίο θέατρο. Εύχομαι του χρόνου που έκανα πρόταση, έτσι ξεκίνησε η σχέση μας, ήρθα να κάνω μια πρόταση να ανεβάσουμε τη στριμοφοριά για 50 χρόνια του Θεσσαλικού Θεάτρου, παραγωγή εξολοπλήρωση του Τάγαρη, 0 ευρώ από το Θεσσαλικό Θέατρο. Θα ήθελα μόνο το να έχει γίνει με το Θεσσαλικό Θέατρο και να έχει το Θεσσαλικό Θέατρο από σωστό αυτή την παράσταση. Και αυτή την έννοια ξεκίνησε η έννοια. Και αυτή είναι και η λογική. Χθες μιλώντας με τον κύριο Τάτση, αυτή η παράσταση χρειάζεται, ξέρω, 10, 12 άτομα. Είπα, μπορεί τα 6 άτομα που μπορεί να πληρωθούν, ξέρω εγώ, από τον προϋπολογισμό του Θεσσαλικού, έχει καλώς. Τα υπόλοιπα μπορούμε να βρούμε παραγωγούς να μπαίνουν μέσα κάτω 10, 20, 30% για να γίνονται και πιο μεγάλες παραγωγές. Και αυτές οι παραγωγές θα μπορούν να πάνε και να παιχτούν και από οπουδήποτε αλλού που να κάνουν το ότι είμαστε σε έναν καλύτερο δρόμο. Αλλά ο καλύτερος δρόμος σημαίνει και περισσότερες γνωριμίες και περισσότερα. Δηλαδή, όλα ό,τι χρειάζεται ο Ρέστης τα στέλνει, τα προωθούμε στην Αθήνα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο γρήγορα. Γιατί ξέρετε, όλα περνάνε μέσα από όλους. Θέλω να πω ότι εκτιμούμε όλους όσους δουλέψαν εδώ. Πήρα πρωτοβουλία, τους ξέρουμε πολύ καλά και συζητάμε ήδη ή ανέβα για να βάλουμε μια κοινωνική εκδήλωση για όλους αυτούς που να την κάνει η ίδια θέση πέρας. Πιστεύω ότι να κάνουμε το όνειρο του Τσιάνου, θέλει να κάνει μια λαϊκή σκηνή, να ανεβαίνει ένα έργο μόνο και αυτό να βρω, να ψάξουμε, να βρω ένα χορηγό που να πληρώνει μόνο αυτός τη λαϊκή σκηνή, να μην έχει σχέση με το Θεσσαλικό Θέατρο, με τον μπάτζετ του Θεσσαλικού Θέατρου. Πρέπει δηλαδή να βρούμε περισσότερα χρήματα, περισσότερους ανθρώπους και δημιουργείται ένα ενδιαφέρον αυτή για την πόλη. Όταν η πόλη ενδιαφέρεται, τότε ενδιαφέρονται και οι άλλοι να δώσουν χρήματα για κάτι που κινείται. Το Θεσσαλικό Θέατρο είναι ένα ζώο οργανισμό. Κινείται συνέχεια. Δεν είναι ένα οικογενειακό στάθο, να το πω έτσι. Δεν είναι δηλαδή, μπήκαμε και μείναμε, δεν είναι. Και κινείται. Οπότε και εγώ θα περάσω και όλοι θα περάσουν και τα νεότερα παιδιά θα έρθουν. Και το βασικότερο είναι να έχουν κάποια σχέση αγάπη με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι επειδή το Θεσσαλικό Θέατρο εγώ δεν είμαι από τους φωτογράφες, είμαι από αυτούς που έδωσε δύο επιτυχίες γιατί μου δόθηκε δυνατότητα στο Θεσσαλικό Θέατρο και αυτό με βοήθησε να κατέβω στην Αθήνα. Ευχαριστώ πάντα στο Θεσσαλικό Θέατρο. Έχω την Νίνου εδώ. Άλλωστε, το σπίτι μου παραμένει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, σε σημείο εντυπωσιακό. Και χαίρομαι που είμαι εδώ και όσο μπορώ να βοηθήσω και τον Δήμαρχο, θα το κάνω.